το συνέδριο που έγινε τον Αύγουστο συμπεριλάμβανε μέσα ομιλίες, φωτογραφικό υλικό και ξεναγήσεις. Οι ξεναγήσεις αυτές, οι δύο από όλες τις ξεναγήσεις ήταν στους Φρουσαίους, που πολλά ακούγονται για τους Φρουσαίους, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση. Μετά από κάποιες βοήθειες εδώ των κατοίκων, αποφάσισα εγώ με τον αδερφό μου, την οικογένειά μου, να το ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε αυτά τα κομμάτια όσο υπήρχε δυνατότητα και να ξεκινήσουμε κάποια ξενάγηση που ο κόσμος πολύ την ήθελε. Με κόπο ανοίξαμε δύο τμήματα των Φρουσαίων. Ένα τμήμα από την κάτω μεριά και ένα τμήμα από την πάνω. Ήταν πολύ δύσκολη η υπόλοιπη πρόσβαση στο ενδιάμεσο. Η πρώτη ξενάγηση έγινε στο κάτω μέρος του Φρουσαίων. Εδώ είμαστε δίπλα στο ρέμα που κατεβαίνει από τους Φρουσαίους. Εδώ το ρέμα. Αυτή είναι η γέφυρα του Αμολόχου που λέγεται και έχει ένα ωραίο μονοπάτι παλιά που ανέβαινε στον Αμόλοχο. Αυτός εδώ είναι ο 14ος μήλος από πάνω από τους Φρουσαίους και συνεχίζουν οι μήλοι πιο κάτω. Σήμερα, επειδή είμαστε και πολλοί, δεν μπορούμε να τα πούμε και πολλά, θα προχωρήσουμε σε λίγο μέσα στο ρέμα. Είναι άλλο ένα ερείπιο, ένας μεγάλος μήλος εκεί. Επειδή είχε πολύ πληθυσμό απάνω ο Αμόλοχος και τα χωριά, δεν βολευόντουσαν με έναν μήλο και είχαν συνέχεια μέχρι εδώ κάτω 14 μήλους και πιο κάτω κι άλλους και φέρναν το στάρι με το γαϊούρι και το φρυθάρι και το αλέθαρι που κάνανε αλεύρι. Το νερό όπως τρέχει δεν έφτανε να γυρίζει η ρόδα. Και κάθε μήλος είχε μια στέρνα και η στέρνα γέμιζε από αμπολές που ακολουθούσαν υψομετρικό. Όπως αυτή εδώ η αμπολή που ήταν σκαμμένη, εδώ ψηλά, τη σκάβανε σε αυτό το ύψος για να φτάσει εκεί που ήταν η στέρνα, να έχει και ένα υψόμετρο να πέσει στη φτερωτή. Λοιπόν, αυτό είναι σπουδαίο έργο. Ποιος ξέρει πόσο γερό κάνει να το σκάψουν με κανένα καλέμι. Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο ερείπιο. Η στέρνα του είναι από πάνω. Αυτός έπαιρνε νερό από την άλλη μεριά σε μεγάλη απόσταση. Οι πιο πολλοί μήλοι δεν επικοινωνούν έτσι. Επικοινωνούσαν, όπως είπα, από τα πλάγια, από του Παλαιστού και από τον Αμόλο. Μπορούσε ένας που έμενε στο Παλαιστού να πάει σε οποιοδήποτε μήλο ή όχι? Όποιος ήθελε πήγαινε σε όποιον ήταν πελάτης, όποιον ήταν φίλος. Το θέμα ήταν ποιος μήλος τον εβόλευε. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, φορτώναν το άλλο στο γαϊλιούρι και πήγαινα απάνω στο τέταρτο μήλο από πάνω. Του Κοζανίτη, ένας παλιός μήλος που έχει πέσει τώρα. Οι άλλοι από το ίδιο χωριό πηγαίνανε σε άλλο, ναι, γιατί ήταν συγγενείς, ξέρω εγώ, γνωστοί. Ο καθένας πήγαινε όπου ήθελε, αλλά όπου βόλευε κιόλας. Υποθέτω ότι είναι εκατοντάδες χρόνια όλα αυτά. Πιο πάνω, αν ποτέ ανοίξουμε μονοπάτια, θα δείτε κάτι αμπολές στα βράχια που θα φρίξει το πνεύμα σας. Σκάβανε βράχια στα πλάγια εκεί και το φέρνανε γύρω-γύρω για να πάει το νερό στους μήλους. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 50, απάνω ψηλά στην άλλη άκρη στους Φρουσαίους, δύο μήλους μόνο ανοιχτούς. Αυτοί εδώ πρέπει να είχαν κλείσει από 100-150 χρόνια και είναι πολύ παλιά χτίρια αυτά εδώ. Και απάνω αυτά που χρησιμοποιούσαμε εμείς όταν ήμουν εγώ μικρός, πριν από 50 χρόνια, πια παραπάνω, 55 χρόνια, ήταν και αυτά έχουν πέσει. Επειδή ήταν κλειστά τα μονοπάτια, δεν μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση παρά μόνο ορισμένοι οι οποίοι εντάξει κάνανε πεζοπορία. Επομένως, είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσκεψη και θα ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ανοίξατε όλο αυτό το μονοπάτι που είναι μεγάλη δουλειά που ήρθαμε. Και το μοτορικό που έκανε. Το πιο πράγμα στις περιοχές εγώ, φρέσκο. Πάρτε δικά μου, πάρτε μονάκι. Κύριε, ευχαριστώ.
Λοιπόν, μετράτε. Εσείς μας μετράτε. Εξαιρετική εκδήλωση με μεγάλη αξία περιβαλλοντική. Όποιος μπορεί να το κατανοήσει μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται τουρισμός, να πούμε, ο οποίος κάποιες στιγμές δεν φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να φτιάξουν τις ψυχές των ανθρώπων, να τις διαμορφώσουν προς το καλύτερο. Αυτό πρέπει να το ξανακάνετε, δηλαδή, να ξαναοργανώσετε κάτι τέτοιο. Le chemin a été nettoyé, c'était formidable, vraiment extraordinaire. Μείνατε για ασφάλεια κατά πάσα πιθανότητα, ε. Η δεύτερη ξενάγηση ξεκίνησε στο πάνω μέρος των Φρουσαίων, όπου επισκεφτήκαμε και τον Άγιο Ευστάθιο, που ήταν η ενορία των Φρουσαίων, ο Άγιος Ευστάθιος. Κάναμε τη λειτουργία εκεί του Αγίου Ευστάθιου με πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω που τι κάνατε χθες εκεί κάτω. Είδα εγώ τσίπουρα, είδα κρασιά, είδα... Δεν έχουμε καθαρίσει, δεν έχει διοικηθεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και πάμε και προς το Πάσχα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ ωραία, μπράβο. Ωραία εδώ. Αυτός ο Αγιωστάς εδώ ήταν εκκλησάκι που γιόρταζε και κάνανε πανηγύρι εδώ στους Φρουσαίους. Κάνανε πανηγύρι, αλλά σιγά σιγά μεγάλωσε ο δάσος, άδειασε το χωριό και η τελευταία λειτουργία εδώ πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του 70. Ο Παπαντρέας από το Βαρύδι ερχόταν με τον Νικολάκη το Φλεβάρι, ο οποίος είχε τάμα και κάνανε λειτουργία, αλλά επειδή τελειώσαν, φύγαν τα σπίτια από εδώ, σιγά σιγά σταμάτησε. Μετά πέθανε και ο Παπαντρέας και μάλλον 71-72 έγινε η τελευταία λειτουργία. Μέσα είχε σουβά από χώμα, ο οποίος όταν την βρήκαμε πριν κάνα δύο χρόνια, μπήκαμε μέσα, είχε, ο σουβάς είχε πέσει και ήταν χάμα, είχε 25 πόντους χώμα χάμα. Ήρθε ο Μπόθος με τους μαστόρους εδώ, την ξύσανε μέσα, την συμπαντήσανε, την φτιάξανε από εδώ, την ασπίσανε και καθαρίσαμε γύρω-γύρω τα δέντρα λιγάκι. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί. Ανακαινήθηκε την περασμένη εβδομάδα η εκκλησία, δύο εβδομάδες που τη φτιάξαμε. Και τώρα ελπίζουμε ότι θα ξαναλειτουργήσει πάλι το Αγίου Ευσταθίου, που είναι σε κάθε δύο εβδομάδες. Η λειτουργία σήμερα γίνεται έτσι έκτακτα να ακολουθήσει το συνέδριο που έγινε στα Βαρύδι. Οι Φρουσαίοι ήταν χωριό, αλλά δεν νομίζω να ήταν όλοι οι μήλοι κατοικημένοι την ίδια εποχή. Άλλοι κλείνανε, άλλοι ανοίγανε. Κάποτε πολύ παλιά μπορεί να ήταν να κατοικόντουσαν όλοι οι μήλοι. Είναι κυρίως οι μήλοι, αλλά είναι και 5-6 σπίτια που δεν είναι μήλοι, τα οποία είναι πιο κάτω, στη μέση του ρέματος, κατά μήκος του ρέματος, από εδώ μέχρι το Βαρύδι. Ήρθα σε επαφή με
τον αρμόδιο της, της επαρχίας Κυκλάδων, οι οποίοι μου λένε ότι έχουν κάτι σχέδιο να, να διασώσουν ορισμένα ρήπη, να τα αναστηλώσουν. Δεν ξέρω ακριβώς θα γίνει. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι να ανοίξουν μονοπάτια, μονοπάτια για πρόσβαση. Είμαι και η Μηχανός, καλύπτε από όσο διότι δύο πάρουμε τα παιδιά πάνω στο καρδιανίσιο. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τόσο κόσμο εδώ. Ήρθετε εδώ να συμπροσευχηθούμε και να προσευχηθούμε μπροστά στο ιερό εικόνισμα του Αγίου Ευσταθείου. Σήμερα με τη Θεία Λειτουργία αυτή τελειώνει και το συνέδριο, όπου ήταν και η ευκαιρία ώστε να έρθουμε εδώ με την βοήθεια του Θεοδωρή του Πόθου, του Προέδρου του Μακροταντάλου. Ο ναός ξαναφτιάχτηκε, ήρθε όσο δυνατόν στο αρχείο κάλος του να ευχαριστήσω τον Πέτρο τον Πόθο, ο οποίος και αυτός πολύ προσπάθησε πάνω κάτω στο μονοπάτι αυτό για να ξαναγίνει αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Όσοι είσαστε χθες στο συνέδριο θα είδατε πώς ήταν πριν ο Άγιος Ευστάθιος και πώς είναι σήμερα. Έρχομαι στο Γέννητο Τριδήμα να του δίνει κουράγιο και δύναμη, γιατί έχουμε και άλλα Ιωάννη να κάνουμε. Ζήσα εδώ όλα τα μικρά μου νιάτα, θυμάμαι τους μήλους, θυμάμαι τους γονείς μου, θυμάμαι πόσοι μήλοι ήταν όσους θυμάμαι εγώ. Ξεκινούσαν από εδώ, από το δικό μας. Ζούρας, Ψιλάντης, Κοζανίτης, Ζήσης, παρακάτω Ζούρα γιατί είχαμε πάλι κι άλλο, πιο κάτω Ζέρβας, ναι. Και ο άλλος λεγόταν Κοκκάκης και Πυρόβας. Αυτούς θυμάμαι εγώ. Μετά αυτά πηγαίνανε μέχρι το Βαρύδι, αλλά ήταν πιο παλιά. Η πολλή δουλειά ήταν μετά το καλοκαίρι. Γιατί θερίζανε, σπέρνανε, θερίζανε, αλλά όλο τον χρόνο. Γιατί κάνανε το σπαρτάτζο για όλο τον χρόνο. Γιατί τότε δεν αγοράζανε ψωμί, όλη ζυμώνα, όλη η μέρα. Γέμιζε η στέρνα και μόλις γέμιζε την ξανανοίγαμε. Και περνούσε το δικό μας στον άλλον και έφτανε στο Βαρύδι το νερό. Πολύ νερό μιλάμε. Ήταν ο κόσμος, ερχόντουσαν από όλα τα μέρη, αλλά υπήρχαν και στο Βαρύδι. Υπήρχαμε. Εδώ ήταν το ιστορικό μέρος του Φρούσου, ερχόντουσαν όλα τα σχολεία εδώ. Αλλά κάποτε που ήμουν εγώ τώρα, ποιοι θα ήταν το 50 με 52, έγινε μεγάλη ανοβρία. Μεγάλη ανοβρία. Τότε χρειάστηκε ο πατέρας μου να βάλει μηχανή. Μηχανοκίνητο. Και άσε πως ήρθε η μηχανή. Με σηκώματα, με αυτά δεν υπήρχαν μέσα. Μπήκε η μηχανή. Και άλεθε πια δεν υπήρχαν νερά, ξέρεθηκαν τα νερά. Και άλεθε η μηχανή και ο κόσμος ερχόταν όλος από τα γύρω χωριά. Από τα γύρω χωριά. Σιδόντα, Καλυβάρι, Χάρτες, Παμόλοχο. Από τα γύρω χωριά. Όλα τα γύρω χωριά. Γιατί κλείσαν οι άλλοι μήλοι στο μεταξύ. Που ήταν τόση σειρά-σειρά. Κλείσανε, δεν υπήρχε νερό. Και μετά έγινε και ένα στο Φλεβάρι, στο Βαρύδι που το λένε. Ήτανε δύο μήλοι. Ένας ερχόμαστε. Μέχρι εκεί. Μετά περάσανε τα χρόνια, εγώ παντρεύτηκα, έφυγα, πήγα στο Άνω Γάμπλιο. Όλα τα παιδιά είμαστε 8 αδέλφια, είχαν φύγει όλα, είχα μείνει τελευταία εγώ και ένας αδελφός μου εδώ. Και έτσι κλείσαν οι μήλοι, ήταν το 65, 64-65. Έκλεισε ο μήλος, ο τελευταίος του πατέρα μου. Τώρα μακάρι να μπορούσαμε, είχαμε όνειρο στη ζωή μας, να κάνουμε αυτό που έγινε τώρα και ευχαριστήθηκα σήμερα και συγκινήθηκα. Η επιθυμία μας είναι να φτιάξουμε το πατρικό μας σπίτι. Να το κάνουμε όπως ήταν. Να μην το αλλάξουμε τίποτα. Και η πρώτη ήμουν εγώ που ήθελα να ξεκινήσω. Αλλά τώρα μας ήρθαν λίγο ανάποδα με τα παιδιά μας, έχουμε μεγάλη οικογένεια, ξέρω τι. Αλλά όμως στη συνέχεια θα δούμε. Έχει ο Θεός. Το δεύτερο δεν ήταν αυτό. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ τρέχαμε. Ήταν τόσο όμορφα, με λουλούδια, με πόπο, με νερά. Τώρα ξέρω όλα. Γιώργο. Μα εδώ είχε κάτι πριν. Και θυμίσαι τα λουλούδια που είχε η μητέρα μας. Πάμε τώρα το πάρουμε. Φύγαμε όλοι.
Έτσι. Τώρα εύχομαι στο Θεό μια μέρα να τα φτιάξω εγώ τουλάχιστον. Εκεί ήταν ο Μήλος, εκεί. Εκεί έπεφε το νερό από πάνω, μετά μπήκε η μηχανή, εδώ ήταν. Εδώ, εδώ καθόντουσαν οι πελάτες. Η μητέρα μου ζωγράφιζε, τώρα ήταν κάπου τις ζωγραφίες, τώρα φύγαμε. Ζωγράφιζε η μητέρα μου με το χέρι της και έκανε διάφορα. Διάφορα, διάφορα. Το είχαμε εδώ ένα ωραίο σαλονάκι με τις καρέκλες, με τραπεζάκι. Η μητέρα μου έκανε διάφορα, λουκουμάδες που περιπιότανε, τότε που ήταν το νερό. Μετά όμως που μπήκε η μηχανή, περιμέναν και το παίρναν. Πάλι στο σαλονάκι περιμέναν. Εκεί ήταν η μηχανή. Και μετά ίσια μέσα πηγαίναμε στο σπίτι. Και από εδώ ήταν τα θεμέλια, από εδώ είναι ο Κάνταλος. Το είδα το Κάνταλο, τον αρχαίο Κάνταλο. Εδώ ήταν η ρόδα, η φτερωτή, που γύριζε με το νερό. Εδώ από κάτω. Και έπεφτε το νερό από πάνω και γύριζε η ρόδα και γυρίζαν οι πέτρες μέσα. Κι άλευε, κι άλευε, και γινόταν τα λευρή. Με το νερό. Θα πούμε στο Facebook. Άρα για τον χρόνο. Πάμε με την Αγγελική. Η Αγγελική που είναι. Αγγελική, πάτε στο χέρι και πιο μακριά πηγαίνετε. Μην καταλάβετε την κυκλοφορία. Μετά αφού φάτε και πιείτε τα φρούτα και αυτά, να πάμε και ένα περίπτωτο πιο κάτω. Έχει λίγα γκάθια, αλλά πάμε μέχρι το τέταρτο μήκο. Ο Μήλος του Ψηλάντη. Και εδώ είναι τα κομμάτια από τη φτερωτή, Αλέκα. Από τη φτερωτή εδώ από κάτω. Και εδώ πάνω ήταν η πέτρα. Η αμπολή, όταν έφερε από εκεί, η αμπολή περνάει εδώ, κάπου εδώ, περνάει άκρη-άκρη και πάει στον άλλο Μήλο. Θα πάμε να δούμε και τον άλλο. Αυτό είναι το Ψηλάντη, ήταν ο Μήλος. Και εκεί πέρα. Είχε δύο Μήλους, Ψηλάντη. Δύο Μήλους, είχε. Πολύ παλιά ο Μάξης είχε πάει στο λιοτρίβι και είχε βγάλει το λάδι, το είχε στο τουλούμι. Πάει στο σπίτι, έπρεπε να το βάλει στην μπουρνιά. Και λέει χαρούμενο στη γυναίκα του, Ελένη, με γεια το λάδι, το καινούριο λάδι. Και πήγε να το ρίξει στην μπουρνιά, αλλά αντί να το ρίξει στη Ζάρα, χεινόταν απ' έξω. Ναι, έχει καρτερή, μη κάτω, μην το χαλάτε ποτάμι. Δεν μπαίνει το χειμώνα, με έχει πολύ ποτάμι, δεν μπαίνει μέσα το λιγότερο. Και πέτρα, πολύ πέτρα. Πέτρα που τρίσκαν, πέρα από πέρα μάλλον. Γύρω. Και τώρα με προσπάθειες θα συνεχίσουμε να ξετρυπήσουμε, να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια, τους υπόλοιπους μήλους. Είναι γύρω στους 17 νερόμήλους.